Την σύζυγο του πρώην Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, την κυρία Ελένη Παπαγεωργοπούλου, η οποία μόλις επέστρεψε από τις φυλακές των Διαβατών. Κυρία Παπαγεωργοπούλου, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω αν καταφέρατε να δείτε το σύζυγό σας. Πήρε σήμερα, είναι τώρα το απόγευμα. Και παρόλο που είχε περάσει η ώρα του επισκεπτηρίου, ήταν πολύ ευγενική εκεί η φύλακη. Και επειδή ήταν πρώτη φορά, μου επέτρεψε να του πάω και ορισμένα πράγματα και να μιλήσω λιγάκι μαζί του. Τι σας είπε η κυρία Παπαγεωργοπούλου, σε τι κατάσταση είναι και τι διάλογο είχατε μαζί? Τι να σας πω, κύριε Στρόιντε, είμαστε συγκεκριμένοι. Έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Με συγχωρείτε λίγο για τη συγκίνηση, γιατί σήμερα είμαι πολύ φορτισμένη και δεν μπορώ να μιλήσω έτσι κανονικά. Πάρτε το χρόνο σας, κυρία Παπαγεωργοπούλου, και με την ησυχία σας θέλω να ρωτήσω τι σας είπε και τι του είπατε αυτές τις πρώτες προφανέστατα δύσκολες στιγμές. Τι να σας πω, τι είπαμε. Του είπα να προσέχει τον εαυτό του, διότι ξέρετε, εμείς είμαστε οι δυο μας μόνο. Δεν υπάρχουν παιδιά. Και ο ένας έχουμε τον άλλο να στηρίζουμε. Είμαστε 40 χρόνια μαζί. Είναι η πρώτη φορά που χωρίζουμε έτσι και από ό,τι φαίνεται η ιστορία θα πάει, θα τραβήξει μάκρος, διότι από ό,τι μου είπαν οι δικηγόροι, η αίσθηση θα έχει δικαστεί σε 1,5-2 χρόνια και μέχρι τότε ο Βασίλης θα είναι στη φυλακή. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλη τη ζωή ήταν τόσο προσεκτικός, όλες οι κινήσεις ήταν μετρημένες, τον κοροϊδεύανε γιατί ήταν ατσαλάκωτος και προσπαθήσανε όλοι να τον τσαλακώσουν. Λοιπόν, κυρία Παπαγεωργοπούλου, θα είναι σε ένα κελί με πόσους ακόμη ο πρώην δήμαρχος? Δεν σας άκουσα. Θα είναι, λέω, σε ένα κελί, σε έναν θάλαμο με πόσους ακόμη? Με 10 ανθρώπους. Με 10 ανθρώπους. Σε ένα κελί με 10 ανθρώπους θα είναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι μπήκε στο χώρο. Στις φυλακές Διαβατών. Μπήκε στο χώρο. Ποιες είναι οι πρώτες του εντυπώσεις, τι σας μετέφερε για τις συνθήκες από τη φυλακή? Τι να σας πω. Δεν ήταν σε κατάσταση να μιλήσει και πολύ. Είπαμε τα τελείως απαραίτητα, τα πράγματα που χρειάζεται, τι χρειάζεται να του φέρω κλπ. Δεν είπαμε ιδιαίτερα πολλά πράγματα, γιατί δεν ξέρω και τι πρέπει να λέω, ποιος μας ακούει, ποιος μας καταγράφει. Δεν έχω και τέτοιου είδους εμπειρία. Και ήμασταν πολύ μετρημένοι, κοιταζόμασταν μόνο και μιλούσαμε με τα μάτια μας. Είπατε πριν ότι είστε συντετριμένοι και το κατανοώ απόλυτα. Φαντάζομαι ότι ούτε εσείς ούτε ο σύζυγός σας περιμένατε αυτήν τη δικαστική απόφαση. Μια τόσο σκληρή ποινή. Κύριε Στρόιντερ, μας έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Δεν υπήρχε απολύτως κανένα στοιχείο. Ένας άνθρωπος μόνο, ένας άνθρωπος, αυτός ο συγκεκριμένος, ο καταχραστής, ο οποίος με 1,5 χρόνο μετά τη σύλληψή του, όχι αμέσως, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε σε πέντε, 1,5 χρόνο μετά, είπε, ήξερε και ο Δήμαρχος. Λοιπόν, και από αυτό το ήξερε και ο Δήμαρχος, πήγαμε, ο Δήμαρχος μπορεί να μην ήξερε. Στην αρχή της δίκης είπε ότι δεν ξέρω αν ήξερε ο Δήμαρχος. Μετά στο τέλος, μετά από πίεση του Προέδρου, είπε, θα ήξερε, δεν μπορεί να μην ήξερε. Λοιπόν, και από αυτό το πράγμα καταδικάστηκε ο άντρας μου ισόβια. Μπορείτε να το διανοηθείτε? Ούτε στα πιο φρικτά μας όνειρα, ούτε στους πιο φρικτούς μας εφιάλτες δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Ποιους εννοούσε? Ποιους εννοούσε? Το χειρότερο που μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου ήταν ότι πιθανόν να τον αθώσουν με αμφιβολίες. Ποιους εννοούσε, κυρία Παπαγεωργοπούλου? Ποιους εννοούσε? Και η απόφαση αυτή ισόβια, αν έχετε το Θεό σας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς κρίνουν. Δεν ξέρω πώς αποφασίζουν. Δεν ξέρω τι πράγματα παίρνουν κατά νου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όχι μάρτυρα δεν έφερε, ούτε καν ψευδομάρτυρα. Κανείς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Κανείς από τους υπαλλήλους δεν είπε τίποτε. Όλοι είπανε τα καλύτερα. Κανείς από τους μάρτυρες δεν είπε τίποτα, εκτός βέβαια από την κατάθεση του Μπουτάρη, του τωρινού δημάρχου, ο οποίος ήρθε στο δικαστήριο και είπε ότι η διοίκηση του Παπαγεωργόπουλου ήταν μια συμμορία. Χωρίς ντροπή, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πριν από ένα χρόνο μας έστειλε επιστολή που εξεφίαζε τον Βασίλη με τα καλύτερα λόγια, διότι
του είχε κάνει μίμηση επειδή τον έβρισε χιδέα. Κυρία Παπαγεωργοπούλου, με ακούτε καταρχήν. Ωραία, με ακούτε. Θέλω να ρωτήσω, ποιους εννοούσε ο πρώην δήμαρχος όταν είπε ότι κάποιοι από όλη αυτή την ιστορία θα πεθάνουν με τύψεις. Ποιους εννοούσε? Εννοούσε την πολιτική αγωγή και την διοίκηση του Μπουτάρη, οι οποίοι ήρθαν και καταθέσανε. Αυτούς εννοούσε. Πάντως, ο δικαστής, απαντώντας στον σύζυγό σας, είπε ότι σίγουρα, κύριε Παπαγεωργόπουλε, δεν θα πεθάνουμε εμείς με τύψεις. Και έχω την εντύπωση ότι εννοούσε το σύζυγό σας. Ο Βασίλης εννοούσε και τη διοίκηση του Μπουτάρη, η οποία ήρθε και κατέθεσε ότι είχαν την αίσθηση, ότι νομίζανε αυτού του είδους την κατάθεση, χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς καμία μαρτυρία, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, και η πολιτική αγωγή, της οποίας ο σκοπός ήταν η καταδίκη του Δημάρχου και τον αθωωθείο σεξουάλι. Εγώ να ρωτήσω κάτι, επειδή και εσείς είστε μια μορφωμένη γυναίκα, είστε πολλά χρόνια δίπλα στο σύζυγό σας και άρα ξέρετε πάρα πολύ καλά από αυτό που λέγεται δημόσιος βίος. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 3 τετραετίες δήμαρχος να μην έχει πάρει χαμπάρι, να μην γνωρίζει απολύτως τίποτα, κυρία Παπαγεωργοπούλου, για μια τεράστια υπεξαίρεση στο Δήμο του? Είναι δυνατόν να μην ξέρει τίποτα? Να σας πω κάτι, κύριε Στρόιτερ. Ναι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 5.500 υπαλλήλους. Αυτός ο οποίος έκλεβε ήταν ένας χαμηλόβαθμος υπάλληλος. Ούτε προϊστάμενος ήταν, ούτε διευθυντής. Δεν είχε απολύτως καμία επαφή με τον Δήμαρχο. Καμία. Από την άλλη την πλευρά, θα έπρεπε να έχει, ότι χάνονται τόσα χρήματα, θα έπρεπε να έχει και κάποιο στοιχείο. Και το ελεγκτικό συνέδριο που έκανε έλεγχο κάθε χρόνο υπέγραφε ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι εντάξει. Και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπέγραφε ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι εντάξει. Και μια εταιρεία η οποία υποστήριζε το διπλογραφικό. Το αποτέλεσμα όμως, κυρία Παπαγεωργοπούλου, το αποτέλεσμα είναι. Μα ακούτε, το αποτέλεσμα όμως είναι ότι λείπουν αυτά τα χρήματα αυτό από το είναι, Δήμο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από πού να το ξέρει ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν ασκεί υπαλληλική εργασία? Όχι, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος επίσης... Πολιτικός αρχηγός. Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος επίσης καταδικάστηκε σε ισόβια μαζί με το σύζυγό σας, είναι από τους στενότερους συνεργάτες του. Πάρα πολύ στενός του συνεργάτης. Ναι. Άρα τι? Δεν γνώριζε ο Δήμαρχος. Με τα ίδια στοιχεία κατηγορήθηκε και αυτός. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι και ο κύριος Λεμούσιας είναι αυτός? Με μόνη τη μαρτυρία του Σαξόνη. Αυτός δεν είχε και καμία επαφή με την οικονομική υπηρεσία. Να καταλάβω κάτι. Οι αντιδήμαρχοι... Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα διαρκές σκάνδαλο υπεξαίρεσης στο Δήμο, το οποίο σύμφωνα με εσάς το έχει κάνει και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος και έχει καταχραστεί όλα τα χρήματα μόνο αυτός ο άνθρωπος, ο ταμείας του Δήμου, χωρίς κανένας άλλος να γνωρίζει απολύτως τίποτα και λέτε βεβαίως ούτε ο σύζυγός σας. Πώς γίνεται αυτό σε ένα Δήμο, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει κάποιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ο οποίος υποτίθεται ότι όλα τα χρήματα περνάνε με τελική υπογραφή από το γραφείο του Δημάρχου, πώς γίνεται ένας χαμηλόβαθμος ταμείας να φάει 20 εκατομμύρια? Σε κανένα από τα έγγραφα αυτά δεν υπέγραφε ο Δήμαρχος. Σε κανένα. Καμία ανάμειξη δεν είχε με τις οικονομικές υπηρεσίες ο Δήμαρχος, γιατί είχε εκχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους. Δεν κατηγορείται ο Δήμαρχος για αυτό το πράγμα. Να καταλάβω και κάτι άλλο. Ένας υπάλληλος, ο οποίος ομολογεί την κατάχρηση και πάει ισόβια μαζί με το σύζυγό σας, τι συμφέρον έχει να ομολογήσει αυτό το οποίο ομολόγησε και να πάρει στο λαιμό του και το Δήμαρχο, εάν ήταν αθώος ή αν δεν είχε καμία σχέση? Διότι νόμιζε, σύμφωνα με τον νόμο ο οποίος υπάρχει, ότι αν κατηγορήσει τους πολιτικά προϊσταμένους του, θα έχει μείωση της ποινής έως και σε μεγάλο ποσοστό, αλλά αυτό σύλληψε τουλάχιστον στο 50% ότι θα μειωθεί η ποινή του. Και γι' αυτό το λόγο και έκανε την καταγγελία μετά 1,5 χρόνο, εφόσον από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε η υπεξαίρεση.
Δεν την έκανε την καταγγελία για τον Δήμαρχο αμέσως. Θέλω να κλείσω με κάτι. Θέλω να κλείσω με κάτι, γιατί προφανώς δεν θα σας δικάσω εγώ. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιοσύνη και βεβαίως δεν μπορώ να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες υπόθεσης. Πώς ένας Δήμαρχος, κυρία Παπαγεωργοπούλου, και θέλω να μου το πείτε με δύο λόγια, μπορεί να έχει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στο λογαριασμό του? Δεν κατάλαβα, πείτε το. Πώς ένας Δήμαρχος μπορεί να έχει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στο λογαριασμό του? Να σας πω μόνο ότι ο Δήμαρχος. Ναι. Τα χρόνια τα 12 της δημαρχίας του, ναι, εισέπραξε νόμιμες αποδοχές από το Δήμο, από τα διάφορα όργανα στα οποία ήταν. Πόσα χρήματα το μήνα, δηλαδή, 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, 7.000 ευρώ. Από το Δήμο έπαιρνε 4.000 ευρώ. Ναι. Θα σας πω εγώ τώρα. Δεν μαζεύεται 1 εκατομμύριο έτσι. Επίσημα δηλωμένα στην εφορία, ναι, από το Δήμο, από τη σύνταξή του τη βουλευτική. Ναι. Και από τη σύνταξή του την οδοντιατρική, ναι, στα 12 χρόνια που ήταν δήμαρχος, ναι, δήλωσε στην εφορία μαζί με τα έσοδα τα δικά μου από το ιατρείο μου, ναι, 2.140.000 δηλωμένα στην εφορία και φορολογημένα από έσοδα επίσημα με τα χαρτιά και με όλη. Δεν είναι το 1 εκατομμύριο το παράξενο, όπως σας λέω. Ότι είναι παράξενο, το αντιλαμβάνεστε. Είναι παράξενο, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν υψηλές αποδοχές και έχουν και 3 και 4 και 5 χιλιάδες ευρώ μισθό, αλλά δεν έχουν μαζέψει 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί παράλληλα καταλαβαίνω ότι έχετε υψηλά εισοδήματα και οι δυο σας. Και ξαναλέω, δεν θα σας δικάσω εγώ. Δεν μπορεί κανείς να συγκεντρώσει αυτά τα χρήματα, γιατί φαντάζομαι ότι ζείτε κιόλας με κάποια χρήματα, ξοδεύετε. Θέλω να σας πω, ναι, ότι δηλώσαμε 2.150 στην εφορία επίσημα στα 12 χρόνια. Τέλος τόσα εδώ. Τόσα φάγαμε, οι δυο μας είμαστε, παιδιά τέλος δεν εδώ. Έχουμε, υποχρεώσεις δεν έχουμε. Δεν έχουμε κανένα να συντηρήσουμε, ούτε παιδιά να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, ούτε τίποτα. Τέλος και εδώ. Ζούμε μια ζωή λυτή. Όλη η Θεσσαλονίκη μας ξέρει. Θέλω να έρθω στα. Ελάχιστα θα βγαίνουμε και σε αυτές τις υποχρεωτικές εκδηλώσεις του Δήμου. Θέλω να έρθω σε κάτι το οποίο, αν θέλετε, πάρτε 2 δευτερόλεπτα και σκεφτείτε το πριν μου απαντήσετε. Εσείς βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι ο σύζυγός σας μπορεί να μην το γνωρίζατε, και το τονίζω αυτό, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ από το Δήμο. Ούτε μία πεντάρα. Ούτε μία πεντάρα. Από την τσέπη του πλήρωνε και έχει χαρτιά να δείξει ότι πλήρωνε και από την τσέπη του και δεν πήρε ποτέ από κανέναν ούτε μία πεντάρα. Έκανε στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Όποιον να ρωτήσετε από τους υπαλλήλους και σήμερα που δουλεύουν, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο Υπουργείο. Πάρτε οποιοδήποτε τηλέφωνο να σας πει. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα με αυτήν την καταδικαστική απόφαση. Η καταδίκη του ήταν πέρα για πέρα άδικη. Μάλιστα. Πέρα για πέρα άδικη, και θέλω να σας πω ότι το μόνο για το οποίο τον ψέγανε. Αντιλαμβάνεστε, κυρία Παπαγεωργοπούλου, ότι με αυτήν την καταδικαστική απόφαση, γιατί σας ακούω με σεβασμό και προσοχή, βεβαίως οι δικαστές είχαν τελείως άλλη άποψη. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτή τη δικαστική απόφαση ξεκινάει από εδώ και πέρα και ένας γύρος διεκδικήσεων του ελληνικού δημοσίου για την περιουσία που έχετε εσείς και ο σύζυγός σας, γιατί θεωρεί το ελληνικό κράτος και η δικαιοσύνη ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία ανήκουν στον ελληνικό λαό, είναι χρήματα κατάχρησης. Το μόνο πράγμα το οποίο αγόρασα εγώ στα 12 χρόνια που ήταν δήμαρχος ο Βασίλης, είναι ένα στούντιο 52 τετραγωνικών στο νέο Άγιο Αθανάσιο στην Έδεσα. Το μόνο πράγμα που αγοράσαμε στα 12 χρόνια της δημαρχίας του. Σας είπανε τώρα κάθε πότε. Τετραγωνικά. Σας είπανε τώρα κάθε πότε μπορείτε να τον βλέπετε? Δεν άκουσα. Σας είπανε, λέω, σας ενημερώσαν στη φυλακή κάθε πότε μπορείτε να τον βλέπετε, πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του? Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Δύο φορές την εβδομάδα θα το Δύο φορές την εβδομάδα. Δευτέρα και Παρασκευή. Θέλω να κλείσουμε με την πρώτη κουβέντα που του είπατε όταν τον συναντήσατε στη φυλακή. Δεν σας ακούω καλά. Θέλω να κλείσουμε, κυρία Παπαγεωργοπούλου, με την πρώτη κουβέντα που του είπατε όταν τον είδατε στη φυλακή σήμερα, πριν από λίγο. Του είπα να προσέχει τον εαυτό του, γιατί αυτόν έχω μόνο, να κοιτάζει την υγεία του, να παίρνει τα φάρμακά του κανονικά. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Ο Θεός είναι μεγάλος. Υπάρχει η έφεση. Νομίζω ότι.